Είχαμε σήμερα αυτή τη και έχουμε σε εξέλιξη αυτή την εισβολή των Ισραηλινών δυνάμεων στην επιδρομή των Ισραηλινών δυνάμεων στο νοσοκομείο ε, θεωρώντας ότι από κάτω εκεί είναι η διοίκηση της ε, ΧΑΜΑΣ ε, δεν ξέρω που, σε ποιο σημείο πια βρισκόμαστε και αν έχουν νόημα αυτά που λέμε πρωτοβουλίες το ένα το άλλο ή κατά μας υπηρός, όταν έχουμε τέτοια, τέτοια επεισόδια και τέτοιε εξελίξεις Κοιτάξτε, το γεγονός ότι η επιδρομή αυτή ήταν μια επιδρομή ουσιαστικά ανέμακτη και είχε σκοπό να εξουδετερώσει αυτές τις υποδομές οι οποίες βρίσκονται κατά σύστημα κάτω από ευαγγείοι ιδρύματα, σχολεία, νοσοκομεία κτλ με μέθοδος της ΧΑΜΑΣ η οποία είναι απαράδεκτη να χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες αυθόους πολίτες και παιδιά ε, ε, μπορώ να πω ότι πολύ σύντομα θα δούμε και είδαμε ήδη ε, αρχικά βίντεο και θα δούμε και πολύ περισσότερα ε, με αυτόν τον τρόπο γίνεται ε, μια αν θέλετε ε, πολύ προσεκτική ε, επιχείρηση η οποία στοχεύει τη χαμάς και όχι αμάχους. Δηλαδή σε διαφορετική περίπτωση, αν θέλαμε να κατηγορήσουμε το Ισραήλ, θα λέγαμε ότι δεν θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων του για να κάνουν μια καταδρομική επιχείρηση η οποία να μην χρησιμοποιήσει βαρέα όπλα και να δημιουργήσει δεκάδες ή και εκατοντάδες νεκρών γιατί ακριβώς εκείνο το οποίο προσπαθεί να κάνει το Ισραήλ είναι αφενός να αποδείξει τη χρήση αυτών των υποδομών αφετέρου να μπορέσει να εξαρθρώσει το διοικητικό δίκτυο της Χαμάς να την καταστήσει ακέφαλη και να την εξαφανίσει. Yeah. Λοιπόν, πιστεύω, πιστεύω ότι αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Ε, παράλληλα βεβαίως υπάρχουν οι πιέσεις ε, εν ώψη εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες των Αμερικανών οι οποίοι λένε κάτι το οποίο σας είχα πει από την πρώτη μέρα και σε εσάς ε, αλλά και στα κανάλια τα οποία με φιλοξένησαν όπως στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Ε, βλέπω να το επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, όχι γιατί είμαστε σε συνεννόηση, αλλά γιατί αυτό λέει και είναι η λογική. Ποιο είναι αυτό. Ότι πρέπει να ενισχύσουν α, τον Αμπάς, ούτω ώστε να α, εκφραστεί η σόφρον πλευρά του Παλαιστινιακού έθνους με την νόμιμη ηγεσία της ε, και να ενισχυθεί. Και πώς θα γίνει αυτό. Θα γίνει όταν δώσουν το δικαίωμα στον κύριο Αμπάς με εμφανή υποστήριξη να δηλώσει ότι η λύση είναι η λύση των δύο κρατών τα οποία θα προβούν σε αμοιβαία, το, το τονίζω αυτό, αναγνώριση ε, και των δύο πλευρών. Το ενός του άλλου δηλαδή. Γιατί μέχρι σήμερα το μέγα πρόβλημα το οποίο προσπαθούν και επιβάλλουν ακραίες δυνάμεις όπως το Ιράν όπως ε, οι τρομοκρατικές οργανώσεις της Χαμάς, του Ισλαμικού Τζιχάτ και της Χεσβολά, είναι ότι οι Παλαιστίνη πρέπει να είναι από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα. Ε, που σημαίνει τι. Ότι πρέπει να πεταχτεί έξω από τα εδάφη της Παλαιστίνης και ο τελευταίος Ισραηλινός. Αυτά είναι ακρότητες, είναι ανοησίες, ε, είναι α, ανιστόρητες ανοησίες. Οι οποίε ε, είναι και μη ρεαλιστικέ. Ναι. Συνεπώ, ναι, μεν δύο κράτη, αλλά αναγνώριση του ενός κράτους από το άλλο. Αμοιβαία. Αμοιβαία αναγνώριση. Γιατί αλλιώ δεν, δεν, δεν μπορεί να προχωρήσει η όποια συμφωνία. Ε, δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορεί να ζει ειρηνικά ο ένας δίπλα στον άλλο. Ακριβώς. Σε αυτό δεν που είναι. λέτε, ε, κύριε καθηγητά, δύο επισημάνσεις. Το ένα για να προχωρήσει, για να ξεκινήσει μάλλον ε, αυτή ναι, ναι. η συμφωνία, είναι να μην υπάρχει χαμά στη μέση και το. Ε, το δεύτερο, εάν μπορεί ο Αμπά να παίξει αυτό τον ρόλο, Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο Αμπά μπορεί. Ε, αλλά ακόμη και αν ε, ο Αμπά δεν μπορούσε, ε, δεν ε, υπάρχει παινία προσώπων στην Παλαιστινιακή πλευρά. Υπάρχουν άλλοι που θα μπορούσαν mm. να το κάνουν, λέτε. Ακριβώ. Yeah. Πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι που θα μπορούσαν να το κάνουν και μάλιστα με πολύ καλέ περγαμηνέ. Παραδείγματο χάρη ο Μαρουάν Μπαργούτη, ο οποίο είναι. 20 χρόνια στη φυλακή και ο οποίος έχει μια πιο εξελιγμένη αντίληψη για τα πράγματα και για τη συμβίωση των δύο πλευρών. Επιπλέον έχει τις δέουσες αντιστασιακές περγαμινές για να μπορεί να εμφανιστεί ως πλέον κατάλληλος να διαδεχθεί τον Μαχμού Ταμπάς. Το βέβαιο είναι όμως ότι ότι οποιαδήποτε λύση και να επιλεγεί όταν υπάρχει ο εξοπλισμός του Αμπάς με μια τέτοια πρόταση όπου η δυτική κοινότητα θα τη στηρίξει άρα θα στηρίξει την προσωπικότητα Αμπάς ε, είναι πολύ φυσικό ότι αφαιρούνται όλα εκείνα τα κριτήρια και τα επιχειρήματα ε, από την ε, τρομοκρατική οργάνωση της ΧΑΜΑΣ ούτω ώστε ο Παλαιστινιακός λαός από μόνο του πια να επιλέξει την ειρήνη, την ευδαιμονία και την ευτυχία στην περιοχή με ειρηνική συμβίωση με το κράτο του Ισραήλ. Μάλιστα. Αλλά ξαναλέω ότι αυτό σημαίνει ότι η νοοτροπία την Παλαιστίνη από τον Ιορδάνη μέχρι τη θάλασσα και το σύνθημα αυτό είναι μία άκρος αντιπαραγωγή για να την πω πολύ ευγενικά Αντίληψη η οποία πρέπει να εκλείψει. Μάλιστα. Τώρα, μια και μα είπατε όλο το σκεπτικό και όλο το σενάριο αυτό, το κράτο των Παλαιστινίων ποιο θα μπορούσε να είναι, Το κράτο των Παλαιστινίων θα μπορούσε να είναι αυτό που δυνητικά είναι σήμερα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι ένα μεγάλο μέρο τη τάξη του 75 με 80% τη Λωρίδα τη Γάζα. Ε, μάλλον όλη η Λωρίδα της Γαλλία Όλη, ναι. Ένα λάθος, και ένα 75 με 80% της Δυτικής της Όχθης. Δυτικής όχθης ναι. Προσέξτε, προσθέτω την κοιλάδα του Ιορδάνη, γιατί ξέρω τι λέω. Ε, είχα επισκεφθεί την περιοχή και είχα μιλήσει με ανθρώπους του, του Friedrich Herbert ε, Foundation, το οποίο βρίσκεται στη Ραμάλα, Παλαιστίνοι, οι οποίοι ε, είχαν συζητήσει αυτή τη λύση και μάλιστα μιλάμε ότι η πλευρά η σόφρον η Ισραηλινή η οποία απέδειξε τη σοφροσύνη της με προσυπουργούς όπως τον Μπάρακ, τον Ιεχούτ Μπάρακ, έτσι όπως τον Ράμπιν. Λοιπόν, είχε πει ότι βεβαίω και η κοιλάδα του Ιορδάνη για να υπάρχει ένα πλούσιο καλλιεργήσιμο αγροτικό έδαφος για την πρωτογενή παραγωγή ναι. των Παλαιστινίων και ένα μέρος ε, λείψεως ύδατος από το ποτάμι του Ιορδάνη, πολύ σημαντικό, μαζί ε, με τη Γάζα και ένα μέρος της Ιερουσαλήμ, δηλαδή τη, η Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα και επιπλέον ένα μέρος της πρώην ερήμου Νεγκεύ, το οποίο είναι έτοιμοι αυτοί οι πυρήνες του Ισραήλ που σκέφτονται σωφρόνως και που έχουν τη δύναμη ε, να το παραχωρήσουν και καλλιεργημένο, έτοιμο. Τώρα, Τώρα, οι 700.000 έπικοι που είναι στη Δυτική οχθή Ισραηλινοί επιστρέφουν που τι κάνουν. Αυτοί, αυτοί εφόσον ε, σύμφωνα και με την νομιμότητα, οι οικισμοί οι οποίοι έγιναν από ένα χρονικό σημείο και μετά είναι παράνομοι, πρέπει οι οικισμοί αυτοί να παραδοθούν ε, στους Παλαιστινίους, και οι έπικοι να μεταφερθούν στο εσωτερικό του Ισραήλ, Μάλιστα. βεβαίως με, με την ανάλογη ε, χρη, χρηματική, οικονομική δηλαδή, στήριξη και του κράτους του Ισραήλ, αλλά και των ε, διεθνών δωρητών, Μάλιστα. οι οποίοι θα μπορέσουν, και έχουν, το έχουν κάνει πολλές φορές σε άλλα πεδία να χρηματοδοτήσουν αυτήν τη μετακίνηση. Επειδή μίλησα και με τέτοιου, ε, σας λέω ότι ε, είναι μοιρασμένοι Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι απέκτησαν σπίτια α, τα οποία χαρακτηρίζονται παράνομα και είναι παράνομα λένε ότι κοίταξε να αν είναι να επιτευχθεί μια ειρήνη εγώ δεν έχω την αντίρρηση ναι. εάν λάβω την αντίστοιχη, το αντίστοιχο να επιστρέψω μυρήθημα, στο Ισραήλ να, αναφερθώ, να επιστρέψω στο Ισραή. αυτοί οι περισσότεροι είναι από το εξωτερικό είναι Γάλλοι, είναι Καναδοί, α. Ισπανοί, Ιταλοί, ναι, ναι, ναι. διάφοροι Τώρα πείτε μου, όλο αυτό το σχέδιο όπω μα το περιγράψατε, κύριε καθηγητά, όλο αυτό το σχέδιο όπω μα το περιγράψατε για το ε, νέο κράτο τη Παλαιστίνη. Μένει, μένει ακόμα ένα κομμάτι. Η σύνδεση μεταξύ Δυτική Όχθη και Γάζα. Η σύνδεση μεταξύ Δυτική Όχθη και Γάζα έχει συζητηθεί και αυτή. Και έχει τρει εναλλακτικέ. Είτε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο θα ενώνει τι δύο πλευρέ ναι. και το οποίο στην αρχή, όσο δηλαδή τα πράγματα είναι ύποπτα για προποθέσει. Και θα είναι προστατευμένο ένθεν κακήθεν αποτύχει, είτε υπόγεια ε, πρόσβαση του ενός προς το άλλο μέρος, είτε ένα αέρια. Άρα έχουν, έχουν, συζητηθεί όλα και... Όλο αυτό, το ερώτημά μου είναι, το... όλο αυτό no. μπορεί να το δεχτεί το Ισραήλ. Βεβαίω και μπορεί. Γιατί κοιτάξτε να σας θυμίσω ότι μετά τον πόλεμο του Γιώργου Κιπούρ το Σινά είχε καταληφθεί. Έτσι το Σινά επεστράφει στην Αίγυπτο ναι. με έναν όρο. Την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ. Και υπεγράφει η η, η, η... η πράξη ειρήνης ε... και μη εμπολέμου καταστάσεως μεταξύ των δύο χωρών, έχοντας το Ισραήλ παραχωρήσει πλήρως το Σινά. Το Ισραήλ δεν παραχωρεί πρώτη φορά εδάφη. Σας θυμίζω το Νότιο Λίβανο. Από τη ζώνη του ποταμού Λιτάνη ναι. Μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ. Το παραχώρησε και αυτό με έναν όρο: Να μην πάει εκεί η Χεσβολά ε, Πριν βγει το τελευταίο τεθαρακισμένο των Ισραηλινών, είχε μεταφερθεί εκεί όλη η Χεσβολά Αυτό. αυτό. Έτσι. Η Γάζα. Η Γάζα παραδόθηκε ε, ολόκληρη ε, στο Παλαιστινιακό κράτο, αλλά τελικά μετετράπησε αυτό που μετετράπη μετά από το 2006, όπου έχασε τι εκλογέ η Φατάχ, η οποία ήταν το κόμμα του Γιάσερ Αραφάτ και εμφανίστηκε η Χαμάς, η οποία είναι τρομοκρατική οργάνωση. Μάλιστα. Δηλαδή θέλω να σας πω, δεν είναι πρώτη φορά που το Ισραήλ παραδίδει εδάφη. Μάλιστα. Α δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Κύριε καθηγητά, κύριε Μάζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.